Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ, καλώς μας ήλθατε και απόψε θα παρακολουθήσουμε μαζί τις κυριότερες εξελίξεις και το λέω και το εννοώ, θα επιχειρήσουμε και νομίζω θα πετύχουμε να ξεκλειδώσουμε την βαθύτερη ουσία που κρύβεται πίσω από τις ειδήσεις με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε από όλες τις πλευρές. Αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι δύο κορυφαίοι της υποκριτικής τέχνης, και το λέω το κορυφαίοι σε εισαγωγικά παγκοσμίως, είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν. Γιατί? Γιατί και οι δύο αποδείχθηκαν εξαιρετικοί performers, όπως λέμε στο χωριό μου στην Αρκαδία και στο άλλο χωριό μου στην Ευρυτανία, και τα δύο ορεινά ποιμενικά χωριά. Οι δύο λοιπόν performers είχαν εξαιρετικές επιδόσεις, βεβαίως σε διαφορετικά έργα και με διαφορετικό υποκριτικό περιεχόμενο. Αλλά αυτά που υπόθηκαν και συνέβησαν, θα έλεγα, είναι πρωτόγνωρα και πρωτοφανή. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, ζήσαμε όλοι από χθες το βράδυ, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες της σημερινής μέρας, της Τρίτης, ήταν περίπου 2 παρά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, 7 παρά το απόγευμα ώρα Αμερικής. Εμείς στο europos.gr κάναμε και μια ζωντανή σύνδεση μέσω των αμερικανικών διεθνών δικτύων για να σας δείξουμε την έξοδο, και τη δείξαμε την έξοδο, του Ντόναλντ Τραμπ από το στρατιωτικό νοσοκομείο με μια πομπή αυτοκινήτων και με το γνωστό τεθωρακισμένο αυτοκίνητο με το οποίο έκανε και τη βόλτα του θριάμβου μία μέρα πριν πάρει το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα και βεβαίως η επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ, που αποτελείται από διακεκριμένους γιατρούς, λοιμοξιολόγους, επιδημιολόγους, ερευνητές, πρωτοπόρους στην ιατρική επιστήμη και βεβαίως στον αγώνα κατά του COVID, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορεί να καταλάβει η επιστημονική κοινότητα αν τελικά πρόκειται περί σόου, καλά οργανωμένο σόου προεκλογικής σκοπιμότητας του Τραμπ, ή αν όντως ο Τραμπ προσευλήθη από κορονοϊό και μπόρεσε ένας άνθρωπος 74 χρονών, που θεωρείται ότι είναι και παχύσαρκος, ως εκ τούτου δηλαδή έχει και φεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, να καταπολεμήσει τον κορονοϊό και μάλιστα με πειραματικό κοκτέιλ φαρμάκων και να βγει από το νοσοκομείο μέσα σε 3-4 μέρες. Αν δεν απατώμε, κάθισε 3 νύχτες και 4 μέρες. Στο τσάκα-τσάκα. Οι δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ προσπαθούν να ρίξουν φως στο ποιες ουσίες ακριβώς έπαιρνε ο πρόεδρος Τραμπ και γιατί δεν ακολουθήθηκαν τα αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι ακόμη κι αν όντως του χορηγήθηκε πειραματικό φάρμακο, πειραματικό κοκτέιλ φαρμάκων, για να είμαι ακριβής και πρέπει να είμαι ακριβής, θα έπρεπε να παραμείνει για μια παρακολούθηση ολίγων ημερών ακόμη, για να προληφθούν τυχόν παρενέργειες που μπορεί ένας ασθενής από COVID-19 να παρουσιάσει στην ευθεία του χρόνου, λίγες μέρες μετά τη λήψη αυτού του πειραματικού κοκτέιλ. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, και βεβαίως δεν είναι διασταυρωμένες, λένε ότι ο Τραμπ πίεζε ασφυκτικά τους γιατρούς και τη διοίκηση του νοσοκομείου να πάρει εξιτήριο για να κάνει αυτή τη θριαμβευτική έξοδο, στην οποία μπείτε μέσα να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του europos.gr, έκανε δηλώσεις και είπε ότι μη φοβόσαστε τον κορονοϊό, μην τον αφήνετε να σας χαλάσει τη ζωή. Έχουμε καταπληκτικά φάρμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα τέτοια. Και όταν έφτασε στο Λευκό Οίκο, τις επόμενες ώρες και την επόμενη μέρα, έβγαλε προκλητικά τη μάσκα, στέλνοντας ένα αρνητικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι τελικά ο κορονοϊός δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα. Μπορεί κανείς να τη βγάλει καθαρή, ακόμα και αν είναι μεγάλο σε ηλικία ή έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, και να πετάξει γρήγορα τη μάσκα. Δεν είναι λίγες οι πληροφορίες που έρχονται από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, όπως, αν δεν απατώμε, το CNN, που λένε ότι αυτή η σκηνή που βγαίνει αγέροχος
αγέροχος όχι ακριβώς, βγαίνει με ένα κουρασμένο βάδισμα, αλλά με το γνωστό προπετές ύφος του, ο Αμερικανός πρόεδρος από το νοσοκομείο και χαιρετάει και κάνει τις δηλώσεις, ότι αυτή η σκηνή γυρίστηκε δύο φορές. Διότι την πρώτη φορά το βάδισμά του δεν ήταν ικανοποιητικό και έδειχνε περισσότερο λαχανιασμένος. Σε κάθε περίπτωση εμείς, επειδή και ο Τραμπ άνθρωπος είναι και συμβαίνει να είναι αρχηγός της παγκόσμιας υπερδύναμης. Κάποιοι στην Ελλάδα μπορεί να έλειωσαν πολλά ζευγάρια παπούτσια σε πορείες προς την Αμερικανική πρεσβεία για να εκδηλώσουν ένα στήρο και άγωνο αντιαμερικανισμό. Αλλά τώρα που η Αμερική ξαναγυρίζει στην εσωστρέφειά της, μιλάω για την εποχή του Τραμπ, ελπίζω να τελειώσει αυτή η εποχή στις 2 Νοεμβρίου, τώρα που η Αμερική απεσήρθη κατά ένα βαθμό, όχι εξ ολοκλήρου, από τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, τώρα βλέπουμε ότι χρειαζόταν μια παγκόσμια υπερδύναμη με μια δημοκρατική κοινωνία, με μια ανοιχτή κοινωνία όπως η Αμερικανική, παρά τα προβλήματά της, παρά τις ατέλειες και τα μειονεκτήματά της, είναι δημοκρατική κοινωνία. Χρειαζόταν λοιπόν μια παγκόσμια υπερδύναμη ως εγγυήτρια δύναμη της διεθνούς τάξεως πραγμάτων. Μόλις έφυγαν οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, από τη Συρία και το Ιράκ, ξέρετε ποιος όρμηξε να καλύψει το κενό? Γιατί μην ξεχνάτε, η φύση απεχθάνεται το κενό. Ποιος όρμηξε? Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από συνεννόηση με τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, εμείς πρέπει να ευχηθούμε στον Τραμπ να είναι υγιής, γιατί κανείς δεν πρέπει να θέλει το κακό του ανθρώπου, Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού κοινού έχει μυριστεί ότι κάτι συνέβη. Περισσότερο θεατρικό παρά ιατρικό και πολιτικό, και έτσι στις πρώτες δημοσκοπήσεις που έγιναν εμφανίζεται να μεγαλώνει το άνοιγμα της ψαλίδας που χωρίζει τον Biden που είναι πρώτος από τον Donald Trump που ακολουθεί δεύτερος με, όπως είπα, μεγαλύτερη διαφορά από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι ο Biden έκανε δηλώσεις υπέρ της Ελλάδος και υπέρ της Κύπρου και αυτό είναι σημαντικό. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω γνωρίσει τον Τζο Μπάιντεν από κοντά. Είναι ένας ανοιχτός, αγαπητός άνθρωπος που ξέρει την Ελλάδα, είναι κοντά στον ελληνισμό της Διασποράς και ξέρει ζητήματα εθνικά κρίσιμης σημασίας για τον σύγχρονο ελληνισμό. Λοιπόν, ναι, εγώ αν ήμουν στις ΗΠΑ θα ψήφιζα Μπάιντεν, παρότι αναγνωρίζω και τις αδυναμίες του Μπάιντεν ως υποψηφίου των Δημοκρατικών και ταυτόχρονα αναγνωρίζω και το γεγονός ότι ο Τραμπ μέσα στις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει πάρει και θέσεις θαραλέες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουν ριζοσπαστισμό και σπάνε τα στεγανά. Αυτά για παράδειγμα που έχει πει ο Τραμπ για την Κίνα, για το ρόλο της Κίνας στο θέμα του κορονοϊού και ούτω καθεξής, είναι κοντά στην πραγματικότητα και δεν είναι μακριά. Αυτά που έκανε ο Τραμπ για να προστατεύσει τον μέσο λευκό Αμερικανό, τον άνεργο Αμερικανό, μιας αποβιομηχανοποιημένης Αμερικής, η οποία βλέπει να εισάγονται προϊόντα από την Κίνα και η βιομηχανία της να μαραίνεται, να μαραζώνει και οι πολίτες της να μένουν άνεργοι, αυτά που είπε ο Τραμπ σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα ήταν σωστά και είχε δίκιο. Από την άλλη, δίχασε την Αμερική, απέσυρε την Αμερική από ζωτική σημασία, κομβικά σημεία, στρατηγικά σημεία του κόσμου, όπως η Μέση Ανατολή, άφησε χώρο ζωτικό σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, που έσπευσαν να τον καταλάβουν. Και φίλοι και φίλες, ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνέβαλε στην αύξηση της σταθερότητος και της ασφάλειας σε έναν κόσμο ανατροπών και ραγδαίων αλλαγών. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δεύτερο μεγάλο πρωταγωνιστή της ημέρας, όπως σας είπα, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, μιλάμε για κορυφαίους θεατρικούς πρωταγωνιστές. Πρόκειται για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αφού είδε τον Στόλτεμπεργκ χτες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα.
Και αφού έκανε μια τηλεδιάσκεψη με την Αγγέλα Μέρκελ, στη συνέχεια πήρε τα μικρόφωνα και πέρασε τους πάντες γενναίες 14. Και τι δεν είπε. Καταρχήν παρέλαβε τον Μακρόν. Τον είπε προβοκάτορα, τον είπε αποικιοκράτη. Και τι δεν του έσουρε. Στη συνέχεια ανακοίνωσε το άνοιγμα της παραλίας, της κλειστής πόλεως της αμοχώς του, της νέας πόλεως της αμοχώς του, των Βαροσίων, που κατέχει παρανόμως η Τουρκία. Άνοιξε παραλία 1,5 χιλιόμετρου, προκαλώντας θυμηδία ακόμη και στον Μουσταφά Ακιντζή, τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στους S-400, τις πρόβες των οποίων ξεκίνησε, μεταφέροντάς τους στη Σινόπη. Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Ερντογάν το παραλήρημά του και ήρθε ο υποβοηθός του, ο εθνικιστής, ο ακραίος εθνικιστής Μπαχτσελή, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κληρονόμος του Αλπαρσλάν Τουρκές, του ιδρυτή των Γκρίζων Λύκων, να προειδοποιήσει και να απειλήσει εκείνους που δοκιμάζουν τα όρια της Τουρκίας, ενώντας πριν απ' όλα την Ελλάδα και τη Γαλλία βεβαίως, να μην συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί όπως είπε θα εισπράξουν ένα γέρο μάθημα από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η Τουρκία. Με αυτούς θα συνομιλήσουμε και αντιλαμβάνεστε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σε λίγο. Europos.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα από τον κορονοϊό, τα οποία δεν είναι καλά. Πρώτη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ, παρακαλώ. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. 399 κρούσματα είχαμε και 3 θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Στους 87 οι διασωληνωμένοι. Μεγαλώνει η ανησυχία στους επιστήμονες. Είναι υψηλός ο αριθμός των κρουσμάτων και υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ξαναλέω, η κυβέρνηση πρέπει, αν θέλει να σπάσει το συνωστισμό στις πλατείες, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει πίσω το μέτρο του κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης στις 12, να αφήσει ελεύθερο το ωράριο μέχρι και τις 2 και να αστυνομεύσει τους καθισμένους, ώστε να είναι σε σωστή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Καλύτερα καθισμένοι, κύριε Μητσοτάκη, και εποπτευόμενοι και ελεγχόμενοι σε ό,τι αφορά την τήρηση των αποστάσεων, παρά όρθιοι και ο ένας πάνω στον άλλο. Πάμε στην επόμενη κάρτα, κύριε Καλοκαιρινέ, παρακαλώ. Στην επόμενη κάρτα, ναι, έχουμε βόμβα κορονοϊού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της ελληνικής δημοκρατίας. Βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό ένας 66χρονος δικαστής του Συμβουλίου Επικρατείας. Αντιλαμβάνεστε, υπήρξε ένας μικρός πανικός στο Συμβούλιο, ελήφθησαν όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, έγινε η εχνηλάτηση των επαφών του και μπήκαν σε καραντίνα τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή μαζί του. Αναδεικνύω αυτή την είδηση, γιατί θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα του κορονοϊού θα αρχίσει να γίνεται πολύ περισσότερο επικίνδυνο όταν χτυπάει δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ευαίσθητους αρμούς της ελληνικής πολιτείας, στο δικαστικό σώμα, στην αστυνομία, στις εφορίες, στο δημόσιο τομέα. Όταν αρχίσουν και κλείνουν ή καταραίουν δομές του δημοσίου, στα νοσοκομεία που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό το απεύχομαι, γι' αυτό πάρτε μέτρα προφύλαξης και κυρίως προφυλάξτε τον εαυτό σας, τον απέναντί σας και το διπλανό σας. Ακόμη και αν είναι ο ανώνυμος, γιατί αν χτυπήσει την πόρτα του ανωνύμου, θα χτυπήσει πολύ γρήγορα ο ιός και τη δική σας πόρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, φίλοι και φίλες, europos.gr. Αυτό είναι που σας έλεγα. Βγάζει τη μάσκα. Στέλνει ένα μήνυμα κατακριτέο στον υπόλοιπο κόσμο. Διεθνή οργή με το νέο σόου και τα επικίνδυνα μηνύματα για τον κορονοϊό, γράφει το europos.gr. Τι κρύβεται πίσω από την ύποπτα σύντομη νοσηλεία του Αμερικανού Προέδρου? Αναρωτιέται όλος ο κόσμος. Μπείτε μέσα να διαβάσετε τα δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου και του Διεθνούς τύπου. Μπείτε μέσα να διαβάσετε τα ερωτήματα που θέτει δημόσια το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικανικής ιατρικής επιστημονικής κοινότητας. Ένα πλήρες ρεπορτάζ
στο europos.gr. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αυτή είναι η S400. Και βεβαίως το σχετικό ρεπορτάζ στο europos.gr, το οποίο μπορούμε να δούμε αμέσως τώρα, να το δούμε και καλοκαιρινέ, αναφέρεται σε αυτό που σας είπα, σε ένα μέρος του παραλυρήματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τους S400 και ξεκινάει τις σχετικές πρόβες βολών. Και ανακοίνωσε επίσης ότι μεταφέρθηκαν συστοιχίες των S400 στη Σινόπη. Μπείτε μέσα για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο που προέρχονται από τα τουρκικά ΜΜΕ και όχι μόνο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, αυτή είναι η περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, η νέα πόλη της Αμοχώστου, το Βαρόσι. Ο Ερντογάν, στα πλαίσια αυτού του παραλυρήματος, μετά την τηλεδιάσκεψη με την κυρία Μέρκελ και τη συνάντηση με τον κύριο Στόλτεμπεργκ, επανενεργοποίησε και πάλι τον Ατίλα. Ανακοίνωσε ότι ανοίγει την παραλία, 1,5 χιλιόμετρο περίπου από την παραλία της νέας πόλεως της Αμοχώστου, των Βαροσίων δηλαδή, της περίκλησης αυτής πόλης, της κατακτημένης πόλης από τον Ατίλα, από την εισβολή και την κατοχή που συνεχίζεται, για να κάνουν το μπάνιο τους, λέει, ελεύθερα οι Τουρκοκύπροι, και διαμαρτυρήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, περιφρόνησε τους Τουρκοκυπρίους και δεν τους ανέφερε στην απόφαση της τελευταίας Συνόδου Κορυφής. Τι να πει κανείς. Ντρεπόμαστε για λογαριασμό του. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, γράφει το europos.gr. Η Ελλάδα κατέλαβε 17 νησιά μας στο Αιγαίο. Το ίδιο έκανε και η Αρμενία στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτοί είναι οι Τούρκοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτά γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που παίρνουν γραμμή από το Προεδρικό Παλάτι του Σουλτάνου. Αυτή είναι η αντίληψη που είναι διάχυτη στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας. Και από αυτή την αντίληψη διαποτίζεται με τοξίνες πολιτικές και εθνικιστικές και ο απλός τουρκικός λαός με τον οποίο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είναι γείτονές μας, είναι φίλοι μας, μοιραζόμαστε κοινές συνήθειες στην καθημερινότητά μας. Κι όμως αυτός ο λαός δέχεται τοξίνες στο αίμα του, στη σκέψη του, στο μυαλό του, στην ψυχή του, από αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα του Ερντογάν και της ηθήνουσας πολιτικής και οικονομικής τάξης στην Τουρκία. Ιδού το παράδειγμα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μπείτε να διαβάσετε ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο που έγραψε αποκλειστικά για το europos.gr ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διπλωμάτες. Ο πρέσβης επιτιμή Ελευθέριος Καραγιάννης. Διετέλεσε στενός συνεργάτης του αείμνηστου Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στη συνέχεια διετέλεσε διευθυντής διπλωματικών γραφείων πολλών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και του δικού μου γραφείου όταν ήμουν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και άλλων Υπουργών διαφορετικών κυβερνήσεων. Υπηρέτησε πάντοτε τη χώρα με θάρρος και αυταπάρνηση. Μπείτε μέσα να διαβάσετε μια καταπληκτική ανάλυση που έχει. Οι γκρίζες ζώνες της απόφασης της έκτακτης Συνόδου Κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας. Ξετινάζει την απόφαση αυτή, δείχνει ποια είναι τα θετικά της σημεία για την Ελλάδα και ποια είναι τα αρνητικά της. Πρέπει να διαβάσετε όλοι, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε για τα ελληνοτουρκικά, το άρθρο του πρέσβη επιτιμή Ελευθερίου Καραγιάννη στο europos.gr. Πάμε ακόμη σε ένα άρθρο της σύνταξης του europos.gr. Εξαιρετικά αποκαλυπτικό, σημαντικά στοιχεία. Να δούμε το ρεπορτάζ, κύριε Καλοκαιρινέ. Το βρώμικο παιχνίδι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο μεταναστευτικό. Το όργιο των εκατομμυρίων. Το πρακτοριλίκι, το ξεδιάντροπο πρακτοριλίκι και οι περίεργες προστασίες από την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ. Έχει σχηματιστεί επιτέλους δικογραφία για 4 ΜΚΟ. Οι 2 από αυτές έχουν την έδρα τους στο Βερολίνο, οι άλλες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δυστυχώς τα πουλάκια πέταξαν, δηλαδή οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλειότητας που συνεργάζονταν με κυκλώματα του τουρκικού υποκόσμου αλλά σαφέστατα και με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες για να διευκολύνουν
τη λαθροδιακίνηση ανθρώπων, εισπράττοντας ποταμούς εκατομμύριων από διαφορετικές πλευρές και υποπτακονδύλια, τα πουλάκια λοιπόν αυτά έχουν πετάξει στο εξωτερικό. Επιτέλους κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές διοκτικές αρχές. Το γράφουμε στο Europos εδώ και 2 χρόνια. Τα λέει ο Λιγερός, τα λέει ο Καραγιάννης, τα φωνάζω εγώ. Τα πουλάκια όμως πέταξαν. Εν πάση περιπτώσει, οι δικογραφίες σχηματίστηκαν. Το προανακριτικό έργο τελείωσε, το ανακριτικό έργο τελείωσε και ασκήθηκαν διώξεις. Από εκεί και πέρα, φίλοι και φίλες, πρέπει να τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων. Πρόκειται για καθάρματα, για εγκληματίες, οι οποίοι εγκλημάτισαν κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας, αλλά επιτρέψτε μου να πω, εγκλημάτισαν και κατά απελπισμένων ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων, παίζοντας βρώμικα πρακτορικά παιχνίδια στην βασανισμένη πλάτη τους. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και μπορούμε να πάμε αμέσως στους πρώτους εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο πρέσβης επί τιμή Ελευθέριος Καραγιάννης και ο καλός συνάδελφος Σταύρος Λιγερός. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα κύριε πρέσβη. Καλησπέρα Σταύρο. Ξεκινάω από τον Σταύρο το Λιγερό. Σταύρο μου, θέλω την εκτίμησή σου για την επίσκεψη Στόλτεμπεργκ στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Πού μας οδηγεί η επίσκεψη αυτή, γιατί στις δημόσιες δηλώσεις δεν υπόθηκαν και πράγματα εξαιρετικά διαφωτιστικά από πλευράς δημοσιογραφικής. Τι εικόνα έχεις, θα γίνει τελικά η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου στο περιθώριο της διάσκεψης για την ασφάλεια και την ενέργεια την επόμενη Πέμπτη στην Μπρατισλάβα? Τι εικόνα έχεις? Οι πληροφορίες που έχω γι' αυτό είναι συγκεκριμένες. Για την ακρίβεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί επίσημα ραντεβού. Θα δούμε όμως, γιατί μεσολαβούν μέρες. Αυτό είναι η απάντηση στο τελευταίο σου ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της επίσκεψης Στόλτεμπεργκ, θα μου επιτρέψεις να ταξινομήσω τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά για την ανάγκη της συζήτησής μας νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Σε μια κατηγορία παραδοσιακών ευρωατλαντιστών, οι οποίοι διαπνέονται από μια αντίληψη που κυριαρχούσε τις προηγούμενες δεκαετίες ό,τι αφορά τη σχέση της Δύσης, του ΝΑΤΟ ειδικά, με την Τουρκία. Η Τουρκία ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία πολύτιμη ως οικόπεδο αλλά και ως διάθεση, ως δηλαδή κράτος και ως πολιτικό σύστημα, πολύτιμη για τη Δύση, γιατί ήταν στο μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης παλιά. Γιατί θεωρεί την Ελλάδα δεδομένη, Σταύρο, που μας θεωρούν δεδομένους. Αργότερα και επίσης σαν ένα, αν το δει κανείς και στο χάρτη, μια χώρα η οποία διεισδύει στη Μέση Ανατολή. Έτσι την έβλεπαν. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Το έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια, ειδικά τα τελευταία 12, τα τελευταία 7-8 χρόνια. Άντε να βάλουμε 6-7. Τα πράγματα, η εικόνα έχει αλλάξει. Αλλιώς είχαν υποδεχθεί τον Ερντογάν, οι Ισλαμοδημοκράτες τον ανεβάζανε, οι Ισλαμοδημοκράτες τον κατεβάζανε. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο Ερντογάν έχει ανοίξει άλλη περπατησιά, ευρασιατική. Βρίσκεται σε ένα είδος λυκοφιλίας με τον Ερντογάν, αλλά πάντως είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει απομακρυνθεί από τη Δύση και όλη η αντίληψη που διαπνέει την τουρκική κοινωνία έχει καλλιεργηθεί έντονα με τη συμβολή, αποφασιστική συμβολή του καθεστώτος Ερντογάν, είναι τελείως αντιδυτική. Έτσι. Για τον Ερντογάν είναι το Ισλάμ και η Τουρκία πρέπει να ηγηθεί ως περιφερειακή δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Λοιπόν, άλλο στο Σταύρο μου, να σημειώσω κάτι. Ναι. Μεταξύ του τελευταίου παραλληλήματος του Ερντογάν, του σημερινού, υπάρχει μια αναφορά στην Αγία Σοφία, με την οποία είπε ότι το άνοιγμα της Αγίας Σοφιάς, λέει, σηματοδοτεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι σαφές το μήνυμα σε ποιους πηγαίνει. Στον Ισλαμοκεντρισμό, στον οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι άλλη η κατεύθυνση πια της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά μας αναλύεις. Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει μια θέση κλειδί, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έτσι, φαίνεται ότι ζει 30 χρόνια πίσω. Ακριβώς.
Οι αντιλήψεις οι οποίες τις οποίες ας πούμε πορεύεται με τα παλιά στερεότυπα. Ναι, βεβαίως, επειδή ο κ. Στόλτεμπεργκ είναι υπάλληλος. Έτσι. Έτσι. Και όταν λέω υπάλληλος υψηλού επέδου, αλλά υπάλληλος, αυτό μπορεί και το κάνει, δηλαδή εκφράζει και ας το πούμε οι κινήσεις του υπαγορεύονται από αυτές τις αντιλήψεις, επειδή οι μεγάλοι παίκτες στο ΝΑΤΟ δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Έτσι, δηλαδή, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί ακόμα ελπίζουν, παρότι είναι έξαλλοι με τον Ερντογάν, ελπίζουν ότι θα τον επαναφέρουν στο δυτικό Μαντρί. Έτσι, τώρα αν αυτή η ελπίδα είναι βάσιμη, προσωπικά δεν το πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά η αντίληψη των Αμερικανών είναι, ακόμα και των Δημοκρατικών, δεν μιλάω του Τραμπ, είναι ότι μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία με τον Ερντογάν, μόλις πεθάνει, μόλις ιτηθεί σε εκλογές, μόλις τέλος πάντων η Τουρκία θα επανέλθουμε στα παλιά. Δεν έχουν καταλάβει Χριστό. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, αλλά δεν έχουν καταλάβει Χριστό. Τι συμβαίνει στη γειτονική χώρα, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες της. Η Τουρκία έχει αποπλέψει. Όχι, δεν έχει πάει στην αγκαλιά του Πούτιν. Έχει λύσει πριμάτσες. Έχει φύγει από το λιμάνι. Δεν είναι ότι έχει πάει στην αγκαλιά του Πούτιν. Ο Ερντογάν δεν θέλει να πέσει στην αγκαλιά του. Ακριβώς. Ο Ερντογάν θέλει να παίξει παιχνίδι για τη χώρα του και για τον ρόλο που πιστεύει ότι πρέπει να έχει η Τουρκία. Και αυτό κάνει. Γι' αυτό τον βλέπουμε να δοκιμάζει και τα όρια της Ρωσίας στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Εδώ αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν θέλει να παίζει από εδώ, να παίζει από εκεί. Θέλει να γίνει ένας παίκτης ο οποίος... Διεθνής παίκτης που νομίζω ότι αυτός ο ρόλος υπερβαίνει και τα μέτρα της Τουρκίας και πολύ περισσότερο την κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία είναι πρωτοφυλόν. Πάμε τώρα στις συνομιλίες Ελλάδος-Τουρκίας. Τι περιμένεις στις επόμενες μέρες? Η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία, κατά τη γνώμη μου, πιθανότητα οι διερευνητικές επαφές, όπως λέγονται, οι διαπραγματεύσεις στην πραγματικότητα, να οδηγήσουν κάπου. Γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μπορεί να δώσει έστω και μέρος από αυτά που ζητάει η Τουρκία. Η Τουρκία, με την Τουρκία δεν μας χωρίζει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου αγαπητέ Πάνο, δεν μας χωρίζει μια διαφορά στο πόσοι θα είναι οι ΑΟΣ της μιας ή της άλλης χώρας. Ακριβώς. Θα μπορούσαν εκεί να γίνουν εκτόσεις και μάλιστα πολλές ελληνικές κυβερνήσεις. Άλλωστε υποχωρήσαμε και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Βέβαια. Έτσι, στα χρόνια αυτά τα οποία έχουμε σολαβήσει θα ήταν διατεθειμένες να κάνουν ακόμα μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Το γεγονός ότι στις διαπραγματεύσεις, στις διερευνητικές επαφές φτάσαμε να διαπραγματευόμαστε με τους Τούρκους για το πόσο θα είναι τα χωρικά μας ύδατα, κάτι το οποίο μονομερώς θα έπρεπε να το αποφασίσουμε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Και παρόλα αυτά διαπραγματευόμαστε μαζί τους για να πάρουν την έκκλησή τους. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπήρχαν κυβερνήσεις, όμως καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός από όλους αυτούς που επαναλαμβάνω ήταν διατεθειμένοι να κάνουν εκτόσεις για να κλείσουν το ελληνοτουρκικό μέτωπο, δεν μπόρεσε να οδηγηθεί σε κάποιο είδους συμφωνία και αυτό θα έπρεπε να μας έχει διδάξει. Δυστυχώς εδώ είναι οι ίδιοι, είναι ο ρυθμός παράνοιας. Τον ίδιο δρόμο νομίζω θα τους οδηγήσει αλλού. Ο ίδιος δρόμος οδηγεί εκεί. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτό θα είναι ένα διάλειμμα, το πόσο μεγάλο θα το δούμε, αλλά θα είναι ένα διάλειμμα. Θα κρατήσει θερμοκρασία χαμηλά για όταν γίνονται διαπραγματεύσεις. Να δούμε, επαναλαμβάνω, πόσο και αν οι Τούρκοι θα κάνουν κινήσεις. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να βγάλει κάπου. Γιατί για να βγάλει κάπου οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν σε δύο τομείς. Ούτε καν στα χωρικά ύδατα. Οι τομείς αυτοί είναι γκρίζες ζώνες, αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό είναι. Υπάρχει κυβέρνηση, και όταν λέω αποστρατικοποίηση των νησιών, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν ζητάνε οι Τούρκοι, δεν είναι λήθοι να ζητήσουν να φύγει ο στρατός από τα νησιά, γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά
ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θέλουν ότι... να πάνε τα νέα συστήματα, τα πυραυλικά. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί τώρα με τα τουφέκια και τους όλμους και τα πολυβόλα δεν υπάρχει πραγματική άμυνα. Γιατί, Σταύρο μου, να εξηγήσουμε ότι αυτό που φοβάται ο Ερντογάν και αυτό το οποίο συγκροτεί την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και θωρακίζει την ειρήνη και την άμυνά μας έναντι της Τουρκίας είναι ποιο. Είναι η δυνατότητα που έχει και θα έχει στο μέλλον ακόμη περισσότερο η Ελλάδα να καταφέρει συντριπτικά πλήγματα και από τα νησιά μας με πυραυλικά και άλλα συστήματα σε πόλεις ή σε στρατιωτικούς στόχους της Τουρκίας που είναι απέναντι. Αυτά τα όπλα δεν θέλει να εγκατασταθούν ο Ερντογάν. Ακριβώς, γιατί αυτά τα όπλα θα προσδώσουν στην ελληνική αποτρεπτική στρατηγική μια ισχυρότατη βάση. Αυτό ακριβώς. Θα γίνει δηλαδή αξιόπιστη και αποτελεσματική. Και να πω κάτι, η τεχνολογία του πολέμου πια με τα πυραυλικά συστήματα μετέτρεψε αυτό που παραδοσιακά ήταν μειονέκτημα, γιατί τα νησιά δεν έχουν εδαφική συνέχεια με την ελληνική ερδοχώρα. Σε πλεονέκτημα. Ήταν μειονέκτημα. Τώρα πια τα έχει μετατρέψει σε πλεονέκτημα, γιατί μπορεί κάθε νησί να είναι μια ισχυρότατη βάση πυραυλικών συστημάτων. Και να πω και κάτι, υπάρχουν και φτηνά πυραυλικά συστήματα. Πολύ φτηνά. Και ακόμα και αν ο τουρκικός στρατός κατάφερνε, ας υποθέσουμε, να καταλάβει με απόβαση ένα ή δύο νησιά, η Ελλάδα θα μπορούσε να καταφέρει τέτοια πλήγματα που έτσι, το κόστος για την Τουρκία θα ήταν δεκαπλάσιο και εικοσαπλάσιο. Τα οποία άρα δεν θα μπορεί να αντέξει το καθεστώς Ερντογάν. Και δεν θα μπορούσε και η χώρα, έτσι. Γιατί έτσι, πια όπως και η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε πολύ βαριά πλήγματα σε περίπτωση πολέμου, έτσι και η Τουρκία το ίδιο. Άρα έτσι, υπάρχει μια βάση για αποτροπή, ειδικά να αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα τεχνολογία. Είσαι σαφής, πυραυλικά συστήματα. Είσαι σαφής. Λοιπόν, πάω στον πρέσβη, τον κύριο Καραγιάννη. Καταρχήν να σας συγχαρώ, κύριε πρέσβη, για το εξαιρετικό άρθρο στο europos.gr με το οποίο παίρνετε παράγραφο προς παράγραφο την απόφαση της Συνόδου Κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ελληνοτουρκικά και την ξετινάζετε. Αναδεικνύεται τα θετικά τη σημεία, αναδεικνύεται όμως και τα γκρίζα σημεία, τα σκοτεινά τη σημεία. Αυτά που αφήνουν ρήγματα, χαραμάδες, μισοανοιχτά παράθυρα για να περάσει η στεροβουλία της Τουρκίας στη συνέχεια. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μου δώσετε 3 λεπτά για να πάμε σε ένα διάλειμμα, να μην σας διακόψω, για να ακούσω μετά την πρόβλεψή σας για το μέλλον, το άμεσο μέλλον, των ελληνοτουρκικών συνομιλιών που υποτίθεται ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί. Επρόκειτο τη Δευτέρα να γίνει συνάντηση των τεχνικών αντιπροσωπιών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και δεν έγινε. Ήρθε όμως ο Στόλτεμπεργκ σε Άγκυρα και Αθήνα. Πρόκειται από ό,τι ακούμε στην Μπρατισλάβα Τσαβούσογλου και Δένδιας να συναντηθούν στο περιθώριο αυτής της διεθνούς διάσκεψης για την ενέργεια και την ασφάλεια στην οποία θα μετάσχει και ο Στόλτεμπεργκ. Όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε στο πεδίο της πραγματικότητας. Σε λίγα λεπτά παρακαλώ. Λοιπόν, Σταύρος Λιγερός, πρέσβης Ελευθέριος Καραγιάννης. Κύριε πρέσβη, ακούσαμε πριν τον Σταύρο. Πάμε σε εσάς. Τι προβλέπετε για την πορεία μιας διαδικασίας που υποτίθεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει. Μια αφετηρία θα έλεγα ίσως στο Βερολίνο. Λοιπόν, τι προβλέπετε τις αμέσως επόμενες μέρες ή και εβδομάδες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι στον Λευκό Οίκο, επειδή σας άκουσα πριν να λέτε για τον Τραμπ, υπάρχει μονάδα νοσοκομιακής περίθαλψης, δηλαδή ΜΕΘ, υψηλής τεχνολογίας. Άρα ο Τραμπ έφυγε μένα από το νοσοκομείο, αλλά είχε ένα άλλο μικρό νοσοκομείο στο σπίτι του. Δεν είναι ο συνήθις ασθενής. Ως προς την αποστρατικοποίηση που είπε και ο Σταύρος, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν και η μετά τον Ερντογάν, διότι δεν είναι ο Ερντογάν, και συμφωνώ με τον Σταύρο
ο οποίος μας δημιουργεί τα προβλήματα, είναι όλο το πολιτικό σύστημα και ο Ερντογάν απλώς δίνει συνέχεια σε μια πολιτική τουρκική η οποία προϋπήρχε εδώ και δεκαετίες. Απλώς τώρα βρίσκεται στην έξαρσή της. Μέσα από την αποστρατικοποίηση... Πάντως, κύριε Καραγιάννη, οφείλουμε να πούμε το εξής, επειδή το ζήσαμε και μαζί, όταν είχα την τιμή να σας έχω κοντά μου ως διευθυντή του διπλωματικού μου γραφείου. Ο Ερντογάν στην πρώτη φάση της λεγόμενης Ισλαμοδημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετικός. Ο Ερντογάν άλλαξε προσανατολισμό εδώ και αρκετά χρόνια. Απέκτησε η πολιτική του μία κατεύθυνση αφροασιατική. Φαίνεται πλέον ότι δεν τον απασχολεί να αναδείξει την Τουρκία σε περιφερειακή υπερδύναμη, αλλά σε παγκόσμια υπερδύναμη, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ιστεροφημία, την ιστορική του Κεμάλ Ατατούρκ. Γι' αυτό λέει συνέχεια ότι τα 7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συρρυκνώθηκαν σε 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εννοώντας τη διαφορά της έκτασης μεταξύ Οθωμανικού Σουλτανάτου και Νεοτουρκικού κράτους που οικοδόμησε ο Κεμάλ Ατατούρκ και οριοθέτησε η Συμφωνία της Λοζάνης. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν πλέον στοιχεία του Ερντογάν του παρόντος. Του παρόντος. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, ότι του Ερντογάν ο στόχος δεν είναι να μοιράσει, να πάρει λίγο μεγαλύτερο κομμάτι από την αποκλειστική οικονομική ζώνη στην οριοθέτησή της, ή ξέρω εγώ να μπει σε μια κοινοπραξία με την Ελλάδα και να πει, ρε παιδιά, γιατί να πάρετε εσείς ξέρω εγώ 70% και εγώ 30% των εσόδων από το φυσικό αέριο και τους υδρογονάνθρακες, θέλω 50-50. Δεν είναι αυτός ο στόχος του. Αυτό θα μπορούσαμε ακόμη και να το συζητήσουμε. Ο στόχος του είναι να επικυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, γιατί θεωρεί ότι εμπόδιο στην εφαρμογή ακριβώς των σχεδίων του για την ανάδειξη της Τουρκίας σε πέμπτη παγκόσμια δύναμη είναι η ισχυρή Ελλάδα. Καθαρές κουβέντες. Η ισχυρή Ελλάδα, η οποία διέλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακριβώς. Αλλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από την αποστρατικοποίηση, διότι με τα σημερινά οπλικά συστήματα τώρα, όποια και οχύρηση να κάνει κανείς στα νησιά, βεβαίως και απαιτείται και χρειάζεται και πρέπει να γίνει, αλλά ο Ερντογάν δεν τον απασχολεί τόσο πολύ αυτό το στρατιωτικό σκέλος. Τον απασχολεί το εξής, ότι αν εμείς δεχθούμε να συζητήσουμε αποστρατικοποίηση, δεχόμεθα μεταρρύθμιση των συνθήκων. Αυτός είναι ο στόχος του. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έστω και μερική αποστατικοποίηση, θα πει ότι δεχτήκαμε λοιπόν ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι υπό επαναδιαπραγμάτευση, καθώς και των Παρισίων στην οποία δεν συμμετείχε και ούτω καθεξής. Δεν είναι τόσο απλό το παιχνίδι του Ερντογάν. Και θέλω να πω και σε κάποιο ερώτημα που έθεσε ο Σταύρος προηγουμένως, ότι Σταύρο μου, όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί στο βαθμό που συμβαίνουν αν αυτή η χώρα είχε μια εθνική στρατηγική, την οποία δεν έχει όμως. Συμφωνούμε απολύτως, αγαπητέ Λευτέρη. Σε αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαφωνία. Και γι' αυτό... Άρα, και κύριε Καραγιάννη, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες? Φαίνεται ότι τελικά μαθαίνω ότι μάλλον θα γίνει η συνάντηση Τσαβούσογλου-Δένδια στην Πρατισλάβα, στο περιθώριο αυτής της διεθνούς διάσκεψης. Και θα είναι και ο κύριος Στόλτεμπεργκ εκεί, ο οποίος προφανώς θα κάνει το συνοικέσιο, να το πούμε έτσι. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, όπως είπε και ο Σταύρος, αλλά δεν θα το επαναλάμβανα σε αυτό το βαθμό, διορίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχετε ζήσει και όταν ήσασταν υπουργός Άμυνας. Σωστό. Τότε ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Δανίας, δεν θυμάμαι πια το όνομά του, ο οποίος περιμένουμε τον νέο Γενικό Γραμματέα, αφού μας πει η Ουάσιγκτον ποιος είναι. Και μετά πάνε και τον ψηφίζουν. Εξάλλου τον κύριο Στόλτεμπεργκ του δώσαμε και εμείς δύο παρατάσεις στη θητεία του. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική του ιστορική διάσταση. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ περιμένει τι θα του πει η Ουάσιγκτον. Και επειδή στο ΝΑΤΟ παραμένει ακόμα το Ηνωμένο Βασίλειο, ευτυχώς που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θα είχαμε χειρότερα τώρα στα θέματα αυτά με την Τουρκία. Τα ελληνοτουρκικά λέτε, ναι βέβαια. Ναι, ναι.
Εκεί περιμένει πρώτα τι θα πει ο Αμερικανός. Εξάλλου, όπως θυμόσαστε, όταν ανοίγει η συνεδρίαση υπουργική στο ΝΑΤΟ, πρώτος κατά παράδοση λαμβάνει το λόγο ο Αμερικανός και δεύτερος ο Βρετανός και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Λοιπόν, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Κατόπιν τούτο ο κύριος Στόλτεμπεργκ, κατόπιν βεβαίως οδηγιών, ακολουθεί αυτά τα οποία είπε ο Σταύρος 30 χρόνια, θα έλεγα εκγενετής. Διότι δεν καταφέραμε πρώτα απ' όλα, και το είχατε γύρει και εσείς τότε, το θέμα του Luns Ruling, το οποίο ακριβώς είναι απαράδεικτο, το είχατε γύρει, το έγιναν και οι επόμενοι σας Υπουργοί Άμυνας. Οφείλω να σας πω, επειδή συμμετείχα άλλα 4 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και στους Αμερικανούς και στον Γενικό Γραμματέα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, στο ΝΑΤΟ, προφανώς, εάν φύγει η Τουρκία, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Και εκεί είναι το όλο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας λείπουμε σε αυτό. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο κύριος Ζένδιας καλόν είναι να δει τον Τούρκο ομολογό του στη Βαρσοβία. Και καλόν είναι να... Στην Πρατισλάβα. Στην Πρατισλάβα, συγγνώμη. Και καλό είναι, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσουμε και μια γλώσσα η οποία να μην είναι αφιλεγόμενη. Διότι υπάρχει μια διάσταση προσέγγισης σε αυτά τα θέματα, και λυπάμαι που το λέω, από αυτά που διαβάζω φυσικά, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μαξίμου. Το πιστεύετε αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω, κοιτάξτε, δηλαδή ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ Μητσοτάκη, Δένδια, για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση δηλώσεων μεταξύ αυτών τα οποία γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτά τα οποία λέγονται από το Μαξίμου. Να μην πούμε τώρα στις λεπτομέρειες, είναι δημοσιευμένα. Αν καθίσετε και τα αναλύσετε, βλέπετε ότι υπάρχει δεν υπάρχει συγχρονισμός πολιτικής. Αν θέλετε να σας το πω πιο απλά και πιο ευγενικά. Θα πρέπει, λοιπόν, πέραν το ότι δεν έχουμε εθνική πολιτική, δεν έχουμε και ενιαία κυβερνητική πολιτική. Ας αποφασίσουμε, λοιπόν, να την κάνουν ενιαία. Θα πρέπει, λοιπόν, η συνάντηση στις διερευνητικές επαφές, που συμφωνώ με τον Σταύρο, δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα, 60 φορές συναντηθήκανε. Τα θέματα τα οποία διαπραγματεύονται οι διερευνητικές επαφές έχουν λήξει. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, και η μεν και η δε. Αυτό που μένει είναι η πολιτική απόφαση. Στο θέμα των χωρικών υδάτων οι συζητήσεις έχουν λήξει. Πρέπει να ληφθεί η πολιτική απόφαση. Θα κάνουμε 6, 8, 10 ναυτικά μίλια. Και στο κάτω μέρος του Αιγαίου, στην Υπηρετική Ελλάδα, θα μπουν τα 12 που δεν ενοχλούν την Τουρκία. Ας το πάρουν την Ελλάδα, ας βγουν στον ελληνικό λαό να τα πούνε. Και ο Ερντογάν στον τουρκικό. Λοιπόν, οι συνομιλίες αυτές... Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Πρέσβη. Δεν έχουν μέλλον. Ούτως ή άλλως έχουν λήξει. Γιατί, λοιπόν, προσφεύγουμε σε αυτές... Οι Τούρκοι, βέβαια, θέλουν να διευρύνουν το πεδίο των συνομιλιών σε όλα τα θέματα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει, όμως, ο κύριος Δένδιας, επειδή άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό απόψε στην συνέντευξη που έδωσε με τον Γενικό Γραμματέα, να λέει περιμένουμε να μας πούν την ημερομηνία της συνάντησης των διαπραγματεύσεων. Δεν χρειάζεται να μας πούν οι Τούρκοι. Θα ορίσουμε εμείς τις ημερομηνίες. Μάλιστα. Θα πούμε, λοιπόν, εμείς θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να γίνουν αύριο το πρωί. Δεν θέλουν οι Τούρκοι. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αφού δεν δέχεστε τις ημερομηνίες, τι να σας κάνουμε? Λοιπόν, νομίζω, κύριε, ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τα γεγονότα όμως είναι μπροστά. Και θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε σε μία από τις επόμενες βραδιές με αυτό το εξαίρετο ντουέτο που αποτελέσατε απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Εγώ να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, ο κορονοϊός είναι ο μόνιμος εφιάλτης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση έτσι. Παναγιώτης Μπεχράκης, ο γνωστός καθηγητής πνευμονολογίας. Καλώς τον, τον καλό μου φίλο. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, φίλε Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Ευθύτω ερώτημα, κύριε καθηγητά. Ναι. Ανησυχείτε, υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, τον Νοέμβριο να φτάσουμε στα 600-700 κρούσματα την ημέρα, στα χιλιάρια του Δεκεμβρίου που έχουν προβλέψει ορισμένοι συνάδελφοί σας? Ναι, βεβαίως. Γιατί να ανησυχούμε γι' αυτό? Βεβαίως, και γιατί να μην το θεωρούμε δεδομένο. Δεδομένο? Σχεδόν δεδομένο. Γιατί σχεδόν δεδομένο? Για καθίστε τώρα. Μας τρομάζετε στο τέλος. Γιατί είμαστε σε μια αυξανόμενη φάση του αριθμού των ημερήσιων κρουσμάτων. Γιατί είμαστε στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού στην χώρα μας.
Και όπως γίνεται θα αντέξει τόσα δηλαδή, κρούσματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριε καθηγητά? Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ναι, αλλά πρέπει να το απαντήσουμε κι αυτό. Ναι, εκεί είναι η δυσκολία, ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα, θα αυξηθούν. Εάν θα γίνουν 500 ή 600 ή 700, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά μας. Θα εξαρτηθεί από το πόσο ο κάθε Έλληνας πολίτης με σύνεση και με αίσθημα ευθύνης θα κινείται στην καθημερινότητά του, έτσι ώστε αφενός μεν να διατηρεί την οικονομική και κοινωνική ζωή μας σε κάποια λειτουργικότητα, αφετέρου να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που καλείται ο κάθε Έλληνας να περάσει. Το έχουμε επισημάνει από το σταθμό αυτό επανειλημμένος και θα το πούμε για άλλη μία φορά. Η υπευθυνότητα και η σωστή διαχείριση της καθημερινότητάς μας από τον καθέναν από εμάς θα κρίνει το αποτέλεσμα. Και δεν πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σταθεροποίηση ή μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Οπωσδήποτε θα εμπεριέχει μια αυξητική διάσταση. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ψηλά, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε επίπεδο που δεν θα μπορεί το υγειονομικό σύστημα να ανταπεξέλθει. Αυτό είναι. Λύστε μας και άλλη μια απορία. Από τον τρόπο που εξελίχθηκε η παραμονή του Πρόεδρου Τραμπ στο νοσοκομείο και από τις μέρες που κράτησε η νοσηλεία του, εσείς με την εμπειρία που έχετε εντός και εκτός Ελλάδος και με τις διεθνείς γνώσεις που έχετε, γιατί είστε προσωπικότητα στην πνευμονολογία, τι εικόνα έχετε, δηλαδή τι φάρμακα πήρε ο Τραμπ και πήγε σπίτι του, που λέει ο απλός λαός, με τα όποια προβλήματα μέχρι να αναρρώσει τελείως? Και γιατί τα ίδια φάρμακα δεν δίνονται σε όλους, αφού είναι τόσο αποτελεσματικά, εάν δεν πρόκειται για ένα φτηνό προεκλογικό σοου? Δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθήθηκε. Ανακοινώθηκαν ορισμένα πρωτόκολλα. Εντάξει. Ανακοινώθηκε ότι πήρε ρεμντεσιβίρ, πήρε δεξαμεθαζόνη. Μάλιστα. Μην τον μπερδέψω. Είναι μια μορφή κορτιζόνης που είναι στα χέρια της ιατρικής επιστήμης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου ως ιατρό. Δηλαδή 50 χρόνια πίσω ανάγεται η ιστορία της δεξαμεθαζόνης στην ιατρική και έχει χρησιμοποιηθεί και στη συγκεκριμένη. Αυτό το πήρε για την αναπνοή. Νόσο, όμως, για την αναπνοή. Είναι αντιφλεγμονώδες. Γενικό αντιφλεγμονώδες είναι και φυσικά και αντιφλεγμονώδες της αναπνοής. Η αναπνοή είναι το κύριο σύστημα που πάσχει από τον κορονοϊό. Είναι η πύλη εισόδου του κορονοϊού στον οργανισμό. Είναι το κυρίως πάσχον σύστημα. Και πώς τα κατάφερε έτσι γρήγορα 74 χρονών? Και άλλοι τα έχουν καταφέρει. Δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Ξέρετε. Σιδερένιος ήταν ο άνθρωπος, για το όνομα του Θεού. Όχι, λέμε να σώσουμε και τους άλλους. Αυτό λέμε. Η αγωνία η δική μου δεν είναι γιατί έγινε καλά ο Τραμπ. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ασχέτως εγώ αν δεν τον ψήφισα στην Αμερική. Άλλο λέω. Αφού σώθηκε αυτός, να σώσουμε και τους άλλους. Να μην πεθαίνει ο κόσμος τζάπα. Να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να είναι σίγουρος ότι εάν παρελπίδα του συμβεί να νοσήσει τον κορονοϊό, θα τύχει σωστής ιατρικής αντιμετώπισης. Έχει μια σωστή διάγνωση. Πεθαίνει όμως κόσμος. Έχει μια σωστή... Αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν, κύριε καθηγητά. Ναι, βεβαίως, γιατί αυξάνεται πολύ και ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν. Και όσο αυξάνουν οι νοσούντες, φυσικά θα αυξάνουν μαθηματικά. Μάλιστα. Και οι απώλειες. Θα ήθελα να μας πω ότι να όμως είμαστε βέβαιοι, γιατί φυσικά και μας πονούν. Και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε τη διασπορά, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση, σε όχι μεγάλη αύξηση και των συνανθρώπων μας που χάνονται. Σε τέτοια φάση είμαστε, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και θα ήθελα εδώ να κάνω μια αναφορά. Μιλάτε γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Σε ένα λεπτό. Στους αρνητές του κορονοϊού. Ναι, το έχετε ξαναπεί και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
όλοι εμείς που δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία πρέπει να προσπαθήσουμε να τους πλησιάσουμε, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, όχι να τους αφορίζουμε ως ανόητους. Όχι, όχι, όχι. Ότι έτσι λύσαμε το πρόβλημα. Νομίζω επικοινωνία με αγάπη και σωστή προσέγγιση. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς για την τιμή του να μας παρακολουθείτε από νύχτα σε νύχτα. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο στις 9 το βράδυ. Γιώργος Μελιγκόνης με το επιτελείο το δημοσιογραφικό του Κόντρα για ένα χορταστικό 2ωρο δελτίο. Και αμέσως μετά Αναστασία Γιάμαλη με Σπύρο Σουρμελίδη και εκλεκτούς καλεσμένους. Εμείς αύριο στις 9, μην το χάσετε. Και μέχρι τότε, europos.gr. Σπάει τα στερεότυπα και λέει αλήθειες. Γεια σας.